Ο Γιάννης Τσαρούχης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1910. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1929 ως το 1935 με δασκάλους τον Γιώργιο Ιακωβίδη, τον Σπυρίδωνα Βικάτο και τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Παράλληλα, από το 1931 έως το 1934 μαθήτευσε κοντά στον Φώτη Κόντογλου που τον μίλησε στη Βυζαντινή Ζωγραφική. Ο ίδιος μελέτησε τη λαϊκή αρχιτεκτονική και ενδυμασία και ήταν από τους πρωτοπόρους της γενιάς του 30 που υποστήριξαν την επιστροφή στην ελληνική παράδοση. Το 1935 επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη και στα 1936 βρέθηκε στο Παρίσι, όπου μελέτησε τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα της αναγέννησης και του ιμπρεσιονισμού. Το 1938 πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα και από τότε ως το θάνατό του το 1989 αφοσιώθηκε με θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγε κανείς, στην τέχνη του, έτσι που θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους μας. Εκτός από τη ζωγραφική, ασχολήθηκε με το θέατρο, την σκηνογραφία και την συγγραφή βιβλίων. Τιμήθηκε πολλές φορές για το έργο του και μάλιστα το 1958 συμμετείχε στην Biennale της Βενετίας. Το 1967 αυτοεξορίστηκε από την Ελλάδα εξαιτίας της δικτατορίας και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι ως το 1980, χρονιά που επιστρέφει στην πατρίδα και μετατρέπει το σπίτι του σε μουσείο, γνωστό με το όνομα Ίδρυμα Τσαρούχη, όπου και φιλοξενούνται τα έργα του. Ο Γιάννης Τσαρούχης μεγαλώνει σε μια Ελλάδα σπαραγμένη από τους πολέμους και τις συγκρούσεις για τα εθνικά ζητήματα. Στη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία την πρώτη του έκθεση και γίνεται ένας από τους βασικούς εκφραστές της γενιάς του σχετικά με το ζήτημα της ελληνικότητας στην τέχνη του τόπου μας. Ο ίδιος όμως πιστεύει ότι για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των καιρών, θα πρέπει ταυτόχρονα η παράδοσή μας να μπολιαστεί με το μοντέρνο στοιχείο του δυτικού πολιτισμού. Γεγονός που τον κάνει να μελετά την Βυζαντινή παράδοση και την ίδια στιγμή να αναγνωρίζει το μεγαλείο των σύγχρονών του ζωγράφων όπως του Σεζάν και του Ματίς. Σε ηλικία 8 ή 9 ετών, δεν θυμάμαι, πήγαμε στο Δαφνί να κάνουμε λειτουργία. Ήταν εκκλησία τότε το Δαφνί. Και όταν είδα τα μουσαϊκά, έμεινα τόσο έκθαμβος. Μ' άρεσε τόσο πολύ η προσευχή της Αγίας Άνης και του Ιωακήμ που την έκανα αντίγραφο και το έχω ακόμα αυτό το αντίγραφο. Αυτή η επίσκεψη στο Δαφνί μου ξύπνησε για πρώτη φορά την όρεξη να γνωρίσω το Βυζάντιο και ήταν η βασική αιτία να γνωρίσω και να γίνω μαθητής και βοηθός του Κόντου. Την περίοδο αυτή ανακαλύπτει επίσης το μεγαλείο των τοιχογραφιών της Πομπιείας, τα Φαγιούμ της Αιγύπτου, τον ζωγράφο Θεόφιλο και το θέατρο Σκιών.
Η έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διακόπτει προσωρινά την καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου. Ο Γιάννης Τσαρούχης στρατεύεται και μετά το τέλος του πολέμου και των πολιτικών περιπετειών που ακολούθησαν, θα παρουσιάσει το πλούσιο έργο του. Το έργο αυτό, είτε πρόκειται για ζωγραφική, είτε για σκηνογραφία, χαρακτηρίζεται σαν ένα κράμα παράδοσης και μοντερνισμού, μια εκλεκτική σύνθεση στοιχείων ελληνικών και ευρωπαϊκών. Οι βυζαντινές επιδράσεις που προέρχονται από τα χρόνια της μαθητείας του, κοντά στον Κόντογλου, είναι έντονες. Το 1927 μιλώσα προσωπικό στον Κόντογλου. Επήγα εκεί με μερικά σχέδιά μου, παλιά, δηλαδή του 26, του 25, και του τάδειξα με κάθε δειλία και με αποπήρε αυτό. Μου είπε ότι είναι έσχος αυτά που κάνω και τα έχω δει στα ξένα περιοδικά. Το τι μου είπε μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και μπορώ να πω μήνες μετά είχα μια κρίση και άρχισα να ζωγραφίζω διαφορετικά. Και το 31 αποφάσισα να γίνω μαθητής του. Μαθητής του και βοηθός. Ήταν για μένα ένα μεγάλο μάθημα αυτό γιατί δεν μάθαινα μόνο ζωγραφική, αλλά άρχισα να μελετώ και την βυζαντινή μουσική. Το ίδιο σημαντικές είναι οι επιδράσεις από τη λαϊκή ζωγραφική και κυρίως τον Θεόφιλο, από την λαϊκή τέχνη και φυσικά από τον Καραγκιόζη, που γνωρίζει εξαιτίας της φιλίας του με τον Ευγένιο Σπαθάρη. Την εποχή που ήμουν μικρός, η αστική κοινωνία ήταν σε μεγάλη αντίθεση με τη λαϊκή τάξη. Αλλά εγώ ήμουν πάντα στο πανεπιστήμιο μου, το προσωπικό, στην κουζίνα δηλαδή. Εκεί μάθαινα άλλα πράγματα που δεν τα διδάσκαν ούτε στο σχολείο, ούτε στην κοινωνία που ζούσα. Μιλούσα συνεχώς με τις υπηρέτριες και εκεί έμαθα πώς είναι ο κόσμος. Υπήρχε μια περιφρόνηση για τον κόσμο που ήταν λαϊκός. Δηλαδή τον κόσμο που εξέφρασε ο Θεόφιλος. Γι' αυτό δεν με ενδιέφερε καθόλου το μοτίβο και η γραφικό της. Με ενδιέφερε ένα πνεύμα ζωντάνιας με το οποίο ερμηνευόταν και διηλυζόταν το ξένο πράγμα που ερχόταν. Οι σχέσεις Δύσεως και Ανατολής είναι το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει. Αλλά με την ύπαρξη ενός φίλτρου, το οποίο ξεχωρίζει τι είναι δικό μας και τι είναι ξένο. Ταυτόχρονα είναι φανερές οι επιδράσεις. Από την ευρωπαϊκή ζωγραφική, ο ίδιος θαυμάζει τον Τζακομέτη, τον Κουρμπέ και τον Νταλή. Στους πίνακές του κυριαρχούν οι άντρες και μάλιστα οι λαϊκοί τύποι. Ναύτες, στρατιώτες, ποδοσφαιριστές, άλλοτε ντυμένοι και άλλοτε γυμνοί, καθισμένοι μέσα σε ένα λιτό δωμάτιο και ποζάροντας όπως τα παλιά φωτογραφία, δίπλα σε μια ανθοστήλη και μπροστά από μονόχρωμο φόντο. Πολλές φορές αυτούς τους λαϊκούς τύπους δίνει αλληγορικό περιεχόμενο, ζωγραφίζοντάς τους ως έρωτες, ως θεούς και ημίθεους, κατά το πρότυπο της αρχαίας παράδοσης. Η γυναικεία παρουσία στους πίνακές του είναι περιορισμένη και αναπαριστώνται κυρίως χωρικές, ντυμένες με λαϊκές ενδυμασίες από διάφορες περιοχές. Μετά το 1950, ο ζωγράφος στρέφεται στις απεικονίσεις νεοκλασικών κτισμάτων, σπιτιών και καφενείων. Είναι η εποχή που τα περισσότερα από αυτά κατεδαφίζονται για να ανεγερθούν πολυκατοικίες, έτσι που η Αθήνα διαμορφώνει ένα καινούριο πρόσωπο. Η ευαισθησία του τον κάνει να ενδιαφερθεί καλλιτεχνικά για αυτά τα κτίρια και παράλληλα να δοκιμαστεί στη ζωγραφική στο Ύπαιθρο, ξεφεύγοντας από την ωστότε δουλειά του σε κλειστό χώρο και με κάποιο μοντέλο. Δουλεύω σχεδόν όπως οι Βυζαντινοί. Ή μάλλον απολύτως σαν τους Βυζαντινούς. Αρχίζω με έναν προπλασμό, ένα χρώμα που είναι η σκιά του σώματος.
Απάνω σε αυτό θα κάνω το σχέδιο με μαύρο χρώμα νερουλό και μετά θα βάλω τα πρώτα φώτα τα οποία θα είναι αυτό που λέγεται Βυζαντινή ο γλυκασμός. Μετά τον γλυκασμό θα βάλω το χρώμα που λέγεται στους Βυζαντινούς σάρκα που σημαίνει το τοπικό χρώμα που έχει το δέρμα του προσώπου και του σώματος. Και αν χρειάζεται πιο δυνατό φως θα βάλω ή ψημιθιές όπως οι Βυζαντινοί, δηλαδή άσπρες γραμμές σε απόσταση μία από την άλλη, θα ανακατέψω τη σάρκα με λίγο άσπρο. Όλα αυτά φαίνονται απλά στα λόγια, είναι πολύ δύσκολα στην πραγματικότητα. Τότε δεν μπορείτε να κάνουμε ένα παράσταση του Βυζαντίου, αλλά να κάνουμε ζωγραφική, πηγαίνοντας από τον ίδιο δρόμο που πήγανε και άλλοι άνθρωποι που θέλουν να αποδώσουν πρόσωπα ζωντανά. Η θεματογραφία των έργων του συνεχίζει να απεικονίζει την ανδρική εξειδανικευμένη παρουσία μέσα από τις αλληγορίες των εποχών, των μηνών, των ερώτων, των αυτών και των στρατιωτών που χορεύουν το τσάμικο και το ζεϊμπέκικο, αλλά και των απλών νέων με τα μακριά μαλλιά που, όπως μας εξομολογείται ο ίδιος, μοιάζουν τόσο με τους νέους της Αναγέννησης. Παράλληλα με τη ζωγραφική, ο Γιάννης Τσαρούχης καλλιέργησε με πολλή επιτυχία και την αγάπη του για το θέατρο. Το 1934 έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια στην παράσταση της Εροφύλης, σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κούν, όπου για πρώτη φορά στο θέατρο χρησιμοποιήθηκαν λαϊκά στοιχεία. Με τον Κούν συνεργάστηκε και στις Όρνηθες του Αριστοφάνη, όπου επίσης έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια. Μια παράσταση που συζητήθηκε στην εποχή της για τις καινοτομίες και το πρωτοπόρο πνεύμα, που χαρακτήρισε το ανέβασμά της. Στην ίδια παράσταση, τη μουσική έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης και τις χορογραφίες έκανε η Δώρα Στράτου. Και παρά τις άσχημες κριτικές που δέχτηκε από συντηρητικούς δημοσιογράφους και διανοούμενους της εποχής, κατάφερε ακόμα και σήμερα να θεωρείται μία από τις αξιολογότερες παραστάσεις στην ιστορία του θεάτρου μας. Η συνεργασία του επίσης με την Κάλλας στην όπερα Μύδια σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή τον έκανε γνωστό σε πολλές χώρες στο εξωτερικό και του έδωσε το διαβατήριο για να συνεργαστεί με πολλούς θειάσους στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ελλάδα. Τα έργα του παρουσιάστηκαν σε πολλές εκθέσεις, τιμήθηκε με πλήθος βραβείων και διακρίσεων και παραμένει ο μεγάλος μασογράφος που τα έργα του αποπνέουν το άρωμα της παράδοσης και της ελληνικότητας.